Καλησπέρα και καλώς ήρθατε και στην απόψινή εκπομπή αυτού διοικητικά. Θα ασχοληθούμε με την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και την υποψηφιότητα που τίθεται από την πλευρά του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Κοντά μας για να συζητήσουμε θέματα που αφορούν την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας είναι ο υποψήφιος περιφερειάρχης, ο κύριος Σωτήρης Αβραμόπουλος. Καλησπέρα και καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα. Είστε η υποψηφιότητα του Κομμουνιστικού Κόμματος για την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Κύριε Αβραμόπουλε, θέλω να μας πείτε αν είναι η πρώτη ενασχόλησή σας με τα αυτοδιοικητικά και αν όχι, πώς είχατε στις προηγούμενες εκλογές ασχοληθεί με τον πρώτο ή δεύτερο βαθμό αυτοδιοίκησης. Κοιτάξτε, σε αυτή τη θέση οπωσδήποτε είναι η πρώτη φορά, έτσι, σαν υποψήφιος περιφερειάρχης. Έχω διατελέσει υποψήφιος δημοτικό σύμβουλο στο Δήμο Θεσσαλονίκης με την παράταξη της Λαϊκής Εισπύρωσης. Το πιο ουσιαστικό βέβαια είναι ότι οι εξελίξεις στο χώρο της τοπικής διοίκησης, λέμε εμείς, τόσο στους Δήμους πολύ περισσότερο στην περιφέρεια, άπτονται κεντρικών πολιτικών ζητημάτων, τα οποία οπωσδήποτε παρακολουθούμε και τα παρακολουθούμε στενά. Και προσπαθούμε να γνωρίζουμε όσο καλύτερα γίνεται τα προβλήματα που απασχολούν τις αγωνίες του κόσμου, να βλέπουμε και εμείς τέλος πάντων πώς μπορούμε να συμβάλλουμε στο να βελτιωθεί η κατάσταση μια καλύτερη μέρα. Είχατε ασχοληθεί και με το Δήμο. Ναι, με το Δήμο ήμουνα υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος. Όταν κατεβαίνεις υποψήφιος σημαίνει ότι ασχολείσαι, μαθαίνεις, καταλαβαίνεις τι γίνεται εκεί πέρα. Τόσο στους Δήμους όσο και στην περιφέρεια υπάρχει ένα στοιχείο που τα τελευταία χρόνια, ας το πούμε έτσι, αναπτύσσεται, είναι η μεγαλύτερη πρόσδεση με το κεντρικό κράτος. Γι' αυτό εμείς μιλάμε με τον όρο τοπική διοίκηση, χρησιμοποιούμε αυτόν τον όρο, με την ανάληψη μιας σειράς αρμοδιοτήτων που προηγούμενα είχε το κεντρικό κράτος και τώρα περνάνε στους Δήμους και στην περιφέρεια, που όλη αυτή η εξέλιξη, όλα αυτά τα χρόνια, κατά τη γνώμη μας, δεν ωφέλησε τους εργαζόμενους στα λαϊκά στρώματα, με την έννοια ότι φορτώθηκε στις πλάτες του, ας το πούμε έτσι, ένα επιπλέον βάρος μέσω της ανταποδοτικότητας της τοπικής φορολογίας για μια σειρά παροχές, υπηρεσίες που τώρα είναι στα πλαίσια των Δήμων. Έχω διατελέσει βέβαια και μέλος αντιπροσωπείας του Τεχνικού Επιμελητηρίου, του Τμήματος Κεντρικής Μακεδονίας. Αυτή είναι η επιστημονική επαγγελματική μου ιδέα. Είμαι πολιτικός μηχανικός. Πώς πιστεύετε ότι θα έπρεπε να λειτουργεί ο δεύτερος βαθμός αυτοδιοίκησης, κύριε Αβραμόπουλε? Σήμερα είναι η αιρετή περιφέρεια, δεν ήταν πάντα έτσι. Έχουμε βέβαια και την αποκεντρωμένη διοίκηση. Ναι. Και από κάτω έχουμε τους Δήμους πλέον. Κονδύλια από κοινοτικά προγράμματα διανέμονται μέσω πυλών που ανοίγουν. Καταθέτουν τις προτάσεις τους οι ενδιαφερόμενοι Δήμοι μέσω της περιφέρειας και ο καθένας παίρνει το κομμάτι της πίτας που του αναλογεί. Εσείς πώς θεωρείτε ότι θα έπρεπε να λειτουργεί όλο αυτό? Κοιτάξτε να δείτε, είναι συγκεκριμένος ο ρόλος που παίζει μέσα στη δομή του κράτους αυτού ο δεύτερος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης. Και σωστά επισημάνατε ότι υπάρχει βέβαια και η αποκεντρωμένη, η οποία πολλές φορές βάζει και το μαχαίρι αν ζητήσεις, ας το πούμε έτσι, κάτι παραπάνω ή αν κάποιος Δήμος πάρει κάποια απόφαση η οποία βρίσκεται σε σύγκρουση με μια κεντρική πολιτική επιλογή. Για παράδειγμα, το να μειώσεις τα δημοτικά τέλη σε ευπαθείς ομάδες ή να επιδιώξεις να προσλάβεις ένα απαραίτητο εργατοτεχνικό δυναμικό να ενισχύσεις τις υποδομές του Δήμου. Εκεί μπαίνει το μαχαίρι και μάλιστα με το κλεισθένει ακόμα περισσότερο, ας το πούμε έτσι, γίνεται πιο ασφικτικό το πλαίσιο από την άποψη της κεντρικής πολιτικής γραμμής όσον αφορά τον έλεγχο πάνω στους Δήμους και στις περιφέρειες. Από την άλλη, κοιτάξτε, οι περιφέρειες οπωσδήποτε έχουν έναν πολύ ουσιαστικό ρόλο, επιτελικό, ακόμα και σχεδιασμού στο αναπτυξιακό επίπεδο, στα ζητήματα της περιφερειακής ανάπτυξης. Είναι η δομή του κράτους η οποία βρίσκεται πολύ κοντά τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο βέβαια και στα επιχειρηματικά συμφέροντα, πράγμα που κατά τη γνώμη μας δεν είναι προς όφελος του ελληνικού λαού των εργαζόμενων. Από αυτή την άποψη. Στα επιχειρηματικά συμφέροντα είναι κοντά από ποια άποψη, πώς το εννοείτε αυτό? Στα επιχειρηματικά συμφέροντα δεν εννοώ σε επίπεδο συνδιαλλαγής, εννοώ θεσμικά. Είναι ο θεσμός ο οποίος δημιουργήθηκε ακριβώς, ας το πούμε έτσι, για να αποκεντρωθεί η ανάπτυξη, να μπορέσει να έρθει πιο κοντά το κράτος στις επιχειρήσεις, να διαγνώσει καλύτερα τις ανάγκες τους και να προωθήσει ταχύτερα τα κονδύλια που προβλέπονται από τα ευρωπαϊκά προγράμματα.
Οπωσδήποτε λοιπόν το πλαίσιο είναι ασφυκτικό. Το ζητούμενο είναι τι μπορεί κάποιος να κάνει μέσα εκεί. Από τη θέση, από μια θέση, αν θέλετε, εργατικής λαϊκής αντιπολίτευσης, όπως λέμε εμείς. Γιατί εμείς δεν ζητάμε την ψήφο των εργαζόμενων για να διαχειριστούμε μια κατάσταση όπως τη διαχειρίζονται η παράταξη του κ. Τζι Κώστα που είναι στη διοίκηση, άλλες παρατάξεις που συμφωνούν στο κεντρικό πολιτικό πλαίσιο. Εμείς αυτό που θα μπορέσουμε να κάνουμε για να δικαιώσουμε τέλος πάντων και την επιλογή των συμπολιτών μας, όσων μας στηρίξουν, είναι να βάλουμε σε πρώτο πλάνο, σε πρώτη γραμμή, τα μεγάλα προβλήματα, τα μεγάλα προβλήματα των εργαζόμενων, των λαϊκών στρωμάτων στην περιοχή μας. Έτσι και εκεί πέρα να επικεντρώσουμε και αν θέλετε μπορούμε να τα συζητήσουμε και λίγο περισσότερο όσον αφορά δηλαδή τις προτεραιότητες. Ένα μεγάλο πρόβλημα όταν μιλάμε για εργαζόμενους είναι ότι δεν υπάρχουν, γιατί υπάρχει μεγάλη ανεργία, κυρία Βραμόπουλα. Και δεν ξέρω εδώ ένας θεσμός όπως είναι η περιφέρεια, τι μπορεί να κάνει για αυτό το ζήτημα. Κοιτάξτε να δείτε, η περιφέρειά μας όλα αυτά τα χρόνια και στα πλαίσια της σχεδόν δεκαετούς κρίσης, αναδείχθηκε σε πρωταθλήτρια και σε αυτό το επίπεδο. Με αυτή την έννοια ήθελα να κάνω και ένα σχόλιο, ότι επειδή πολλοί πανηγυρίζουν, τόσο από τη διοίκηση της περιφέρειας, όσο και από την κεντρική πολιτική σκηνή, τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, για το τι έχει γίνει αυτά τα χρόνια, είναι ένα στοιχείο που υπογραμμίζει... Για τους δείκτες της ανεργίας. Ναι, φυσικά, δηλαδή. Φυσικά. Υπογραμμίζει την... αναδεικνύει τη δύσκολη κατάσταση στην οποία βρίσκονται εργαζόμενοι και ιδιαίτερα η νέα γενιά, έτσι που είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα, στην περιοχή μας. Από εκεί και πέρα, σε αυτά τα πλαίσια στα οποία είμαστε, γνωρίζουμε φυσικά πώς λειτουργεί έτσι, η οικονομία. Δηλαδή, γίνονται επενδύσεις, για να λειτουργήσουν οι επιχειρήσεις θα γίνουν ορισμένες προσλήψεις. Κάπως μειώθηκε η ανεργία. Το ερώτημα βέβαια είναι το εξής και ένα ζήτημα το οποίο είναι ζήτημα πρώτης γραμμής για εμάς. Με ποιους όρους προσλαμβάνονται οι εργαζόμενοι, ποιοι είναι οι μισθοί, ποιοι είναι τα δικαιώματά τους. Γι' αυτό, για να δώσω ένα παράδειγμα, ας πούμε, από τον κλάδο του τουρισμού, για τον οποίο επίσης υπάρχουν πανηγυρισμοί και οι στατιστικές καταγράφουν ότι σε επίπεδο αφίξεων η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας είναι πρώτη αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Ποιοι είναι οι όροι με τους οποίους δουλεύουν οι εργαζόμενοι. Μιλάμε για όρους, εμείς τους λέμε γαλέρας, έτσι είναι, ατέλειωτα ωράρια, πολύ χαμηλή μισθή, μεγάλες περίοδοι ανεργίας. Και ταυτόχρονα ένα μεγάλο κομμάτι από τον πληθυσμό της περιφέρειας να μην μπορεί να πάει ούτε μέχρι τη Χαλκιδική να απολαύσει λίγες μέρες διακοπών. Άρα είναι η οπτική. Έτσι, εμείς βάζουμε το ερώτημα το οποίο καλούμε και τους εργαζόμενους. Τι μπορεί να γίνει σε αυτή την περίπτωση, κύριε Βραμόπουλε, γιατί μια γενική παρατήρηση και αποτύπωση της κατάστασης είναι εύκολη, μπορεί να την κάνει ο καθένας μας. Ουσιαστικά όμως οι υπηρεσίες της περιφέρειας τι μπορούν να κάνουν. Πέρα από το να βγει η επιθεώρηση εργασίας και να κάνει ελέγχους για τις συνθήκες και τους μισθούς στον τομέα του τουρισμού, όπως αναφέρατε. Αυτό ακριβώς. Στο επίπεδο της περιφέρειας δεν μπορεί να δημιουργηθεί, ας το πούμε έτσι, ένα. Να το πω έτσι, μια φιλολαϊκή νησίδα στην οποία με την παρέμβαση της περιφέρειας θα μπορούν έτσι να διασφαλίζονται τα δικαιώματα των εργαζομένων. Αυτό σε καμία περίπτωση. Μόνο οι ελεκτικοί μηχανισμοί στο βαθμό που έχουν δικαίωμα. Φυσικά, οι ελεκτικοί μηχανισμοί όσοι είναι συναρμοδιοί. Ναι, όσοι είναι και ό,τι προσωπικό έχουν και αυτοί οι ελεκτικοί μηχανισμοί. Ακριβώς. Το ζητούμενο είναι το εξής. Αυτοί που διοικούν την περιφέρεια, ποια θέση παίρνουν σε όλα αυτά τα μεγάλα λαϊκά προβλήματα. Γιατί κοιτάξτε, μπορεί να μην ασκεί κεντρική πολιτική περιφέρεια, αλλά είναι ένας κρίκος σε μια αλυσίδα η οποία είναι ενιαία και κατά τη γνώμη μας τα προβλήματα είναι ενιαία. Από εκεί και πέρα υπάρχει καταμερισμός. Υπάρχει το Υπουργείο, υπάρχει ο Δήμος, υπάρχει η περιφέρεια, ο καθένας έχει το μερίδιο ευθύνης του. Από αυτή την άποψη λοιπόν, παρατάξεις οι οποίες έχουν διοικήσει και στην περιφέρεια και σε κεντρικούς δήμους στην περιοχή έχουν συνευθύνη. Πολιτικά δηλαδή συμφωνούν σε έναν δρόμο ανάπτυξης. Αυτή την ανάπτυξη, η οποία βλέπουμε ότι είναι ανεμική, καταγράφεται στους δείκτες, έτσι δεν είμαστε όπως πριν 5 χρόνια, αλλά εμείς θέτουμε το ερώτημα, ποιο είναι το αποτύπωμα στους εργαζόμενους, ποιο είναι το αποτέλεσμα στη νέα γενιά και λέμε ότι γι' αυτό λοιπόν χρειάζονται ριζικές αλλαγές. Εμείς δεν θα βγούμε να πούμε ότι είμαστε οι σωτήρες και ότι μπορούμε με μια υποψηφιότητα ή με μια υπερψήφιση να αλλάξουν τα πράγματα ριζικά, αλλά οπωσδήποτε θα συμβάλλουμε στο μέτρο των δυνατοτήτων μας. Και από τη θέση, έτσι. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα, κύριε Βραμόπουλε. Θα έχουμε για να αναδεχθούν αυτά τα ζητήματα και να προωθηθούν και μεγάλες αλλαγές. Είναι πολύ 38 και επίκαιρο, γιατί διανύουμε αυτή την περίοδο. Και πέρσι, ίσως τώρα τόνισε λίγο, πέρσι και τα πρώτα χρόνια και πρόπερσι έχει ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων το άνοιγμα των καταστημάτων τις Κυριακές. Είναι λίγοι οι μήνες που ατόνισε, γιατί πλέον έγινε νόμος του κράτους για τα καλά. Πώς θα μπορούσε αυτός ο βαθμός αυτοδιοίκησης, ο δεύτερος της περιφέρειας,
να μην εφαρμόσει το συγκεκριμένο. Βεβαίως, αυτό είναι ένα σημαντικό ζήτημα. Έτσι. Έχω υπόψη μου ότι έχει λόγο η περιφέρεια για το άνοιγμα των Κυριακών σε διάφορες περιφερειακές ενότητες και πόλεις. Είναι ένα ζήτημα το οποίο το έχουμε φέρει και στα περιφερειακά συμβούλια. Αφορά τις λευκές νύχτες, αφορά άλλους τρόπους με τους οποίους εμείς λέμε ότι έτσι το ωράριο γίνεται λάστιχο, διευρύνεται η εκμετάλλευση και πραγματικά δημιουργείται μια δύσκολη κατάσταση για τους εργαζόμενους. Είναι ζητήματα πρώτης γραμμής για εμάς και τα φέραμε και στα περιφερειακά συμβούλια και στα δημοτικά συμβούλια. Και βεβαίως δεν μένει, να το πω έτσι, η παρέμβασή μας σε αυτό το επίπεδο. Πολύ περισσότερο είμαστε έξω, είμαστε στους εργασιακούς χώρους, είμαστε μαζί με τους εργαζόμενους, στο πλάι τους και παλεύουμε φυσικά και τέτοια μέτρα, όπως είναι η διεύρυνση του ωραρίου και το άνοιγμα των καταστημάτων όλες τις Κυριακές, να ανατραπούν, να πάρθουν πίσω. Γιατί πραγματικά έχει δημιουργηθεί μια αφόρητη κατάσταση. Όσοι έχουν οικογένεια, φίλους, συγγενείς που δουλεύουν στο εμπόριο, και καλά το επισημάνατε, είναι κατάσταση πάρα πολύ δύσκολη. Πλέον δεν έχουν μια ώρα, τέλος πάντων, να ξεκουραστούν, να διευθετήσουν τον χρόνο τους κτλ. Αν βάλουμε αυτό που αναφέρετε και περιγράφετε εσείς απέναντι στο να παραμείνουν βιώσιμες δεκάδες επιχειρήσεις ή να κλείσουν, τι θα έπρεπε στη ζυγαριά να υπερισχύσει ή αν υπάρχει χρυσή τομή, κύριε Αβραμόπουλο, αν υπάρχει λύση σε αυτό το θέμα. Και δεν μιλάω, μη μου πείτε για τα υπερκέρδη, γιατί δεν μιλάμε πάντα για μεγάλους ομίλους, μεγάλες αγορές κεντρικές και πολυεθνικές εταιρείες και καταστήματα. Σε αυτό το τομέα συμπαρασύρονται και τα μικρότερα εμπορικά καταστήματα. Ίσως κάνουν κάποιο τζίρο, ίσως παραπάνω. Κοιτάξτε, μου δίνετε τη δυνατότητα να αναφερθώ και σε ένα άλλο μεγάλο ζήτημα, γιατί η δύσκολη κατάσταση δεν αφορά φυσικά μόνο τους εργαζόμενους, αφορά και χιλιάδες συμπολίτες μας, αυτοαπασχολούμενους, μικρούς εμπόρους, ελεύθερους επαγγελματίες, οι οποίοι φυσικά, να το πω έτσι απλά και λαϊκά για να καταλαβαίνομαστε, βράζουν στο ίδιο καζάνι με την μεγάλη πλειοψηφία και των εργατοϋπάλληλων. Έτσι, το μέτρο του ανοίγματος των καταστημάτων, για παράδειγμα τις Κυριακές, δεν ωφέλησε. Αυτό δείχνουν τα στατιστικά στοιχεία. Δεν ωφέλησε τις μικρές επιχειρήσεις. Είναι ένα μέτρο το οποίο το επέβαλαν όντως αυτοί που είπατε, δηλαδή πολύ μεγάλοι όμιλοι, μεγάλες εμπορικές επιχειρήσεις, που φυσικά έχουν τον τρόπο να διαχειρίζονται και όλη αυτή την κατάσταση. Υπάρχουν στατιστικά στοιχεία. Έχουν καταγραφεί. Φυσικά, γιατί μπορεί συγκυριακά να υπάρξει μία μικρή αύξηση στο τζίρο. Έτσι, δεν μιλάμε για τη μία Κυριακή, που μπορεί όντως να υπάρχει κίνηση μια Κυριακή, ας πούμε, πριν τα Χριστούγεννα. Αλλά διαχρονικά δεν έχει έρθει αυτό το αποτύπωμα στην αγορά. Να πούμε ότι όντως βελτιώνεται η κατάσταση των αυτοαπασχολούμενων και των επαγγελματιών με τα μικρά καταστήματα κτλ. Νομίζω ότι ο πιο ασφαλής τρόπος για να μπορέσουν αυτά τα καταστήματα, ας το πούμε έτσι, να έχουν ένα καλύτερο εισόδημα, είναι να ανέβει και το εισόδημα κάπως των εργαζόμενων, οι οποίοι είναι και οι πελάτες τους. Και ταυτόχρονα να φύγει κάποια πίεση από πάνω τους όσον αφορά τα φορολογικά και ασφαλιστικά βάρη. Ναι, αυτό είναι και θέμα νομίζω τώρα κεντρικής πολιτικής. Και νομίζω ότι είναι θέμα Υπουργείου, είναι θέμα κυβέρνησης. Ακριβώς. Και νομίζω ότι εκεί μπορεί να βρεθεί και κοινός τόπος δράσης. Και όσον αφορά τη χρυσή τομή. Τώρα περιγράφεται μια αλυσίδα ουσιαστικά. Πραγματικά είναι αλυσίδα και η κρίκη είναι όλα αυτά που αναφέρατε. Ακριβώς. Και επειδή με ρωτήσατε αν υπάρχει και η χρυσή τομή, μακάρι να υπήρχε. Έτσι, θα ήμασταν οι πρώτοι που θα λέγαμε εντάξει. Δεν υπάρχει. Είναι ιστορικά αποδεδειγμένο όχι μόνο στη χώρα μας, σε όλες τις χώρες. Δεν μπορούν ταυτόχρονα, να το πω έτσι, να ευδοκιμούν και τα κέρδη των μεγάλων επιχειρήσεων και ταυτόχρονα να κατακτούν οι εργαζόμενοι δικαιώματα. Δεν υπάρχουν επιχειρήσεις, κύριε Αβραμόπουλο, πραγματικά που είναι κερδοφόρες, είναι σωστές στη λειτουργία τους και ταυτόχρονα εντάξει απέναντι στους εργαζομένους. Επιχειρήσεις από όλες αυτές που δουλεύουν τις Κυριακές, μένω σε αυτό το παράδειγμα, οι οποίες καταβάλουν το κυριακάτικο, κανονικά το μισό εκείνης της ημέρας, οι οποίες δίνουν τα επιδόματα και στην ώρα τους. Δεν συζητάμε για αυτό το ζήτημα. Αυτό έλειπε ο εργαζόμενος, το ξέρουμε ότι συμβαίνει, αλλά λέω αυτό έλειπε ο εργαζόμενος να μένει και απλήρωτος για τη δουλειά την οποία έχει έτσι δώσει. Είναι μια παράδειγμα κατάσταση που τη ζήσαμε πολύ έντονα στην περιφέρεια τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα τα πρώτα χρόνια της κρίσης. Mm-hmm. Με χιλιάδες εργαζόμενους να μένουν απλήρωτοι μήνες. Να μην πω έτσι, και χρόνια και κάποιοι να τους χρωστάνε ακόμα. Δεν συζητάμε αυτό. Έτσι, συζητάμε ότι ακόμα και σε μεγάλες εταιρείες, και δεν είναι μόνο στον κλάδο του εμπορίου, που καταγράφονται επενδύσεις, μεγάλη κερδοφορία, είναι εταιρείες με υψηλή παραγωγικότητα που εφαρμόζουν καινοτομία, εννοώ στην περιοχή μας. Το αποτύπωμα στους εργαζόμενους δεν είναι αυτό
το οποίο μπορεί να περίμενε κανένας ή, να το πω έτσι, προπαγανδίζει το πολιτικό προσωπικό, έτσι, το κεντρικό πολιτικό προσωπικό, είτε του ΣΥΡΙΖΑ, είτε εδώ η διοίκηση, τέλος πάντων, της περιφέρειας. Δηλαδή, κάποτε καλούσαν τους εργαζόμενους να βάλουν πλάτη, να περάσουμε τον κάβο της κρίσης, να μην κλείσει η εταιρεία. Τώρα ζητάνε χαμηλά την μπάλα για τις διεκδικήσεις, ενώ οι εργοδότες, έτσι, για να μην χτυπηθεί η ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης. Και υπάρχουν τέτοια παραδείγματα εταιριών. Δεν έχουμε δει ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς από εταιρείες οι οποίες και μέσα στην κρίση μπορεί να ήταν κερδοφόρες και πολύ περισσότερο τα τελευταία χρόνια που βλέπουμε αυτή την ανεμική ανάπτυξη. Μετά την πτώση του βασικού μισθού. Μετά, φυσικά. Η κατακόρυφη και μπαίνει το ερώτημα, λοιπόν, προς τα πού θα έπρεπε να πάνε τα πράγματα πραγματικά για να βελτιωθεί η κατάσταση για όλους, ακόμα και στις επιχειρήσεις οι οποίες δεν είναι οι εργαζόμενοι, ας το πούμε έτσι, με μισθούς πείνας των 300-400 ευρώ. Έτσι, ακόμα και εκεί, λοιπόν, που είναι καλύτερα τα πράγματα, είναι ένα ζήτημα βασικό, κεντρικό, το οποίο εμείς θα το αναδείξουμε όσο μπορούμε. Ακόμα και εκεί που είναι καλύτερα τα πράγματα, αυξάνεται διαρκώς η απόσταση ανάμεσα στο τι παράγουν οι εργαζόμενοι, έτσι, σε επιχειρήσεις υψηλής παραγωγικότητας και το τι απολαμβάνουν, έτσι, ως αντίτιμο. Πάντως, στο δημόσιο ή στους δήμους καλύτερα πάμε και σε σχέση με τους συμβασιούχους, υπήρξαν δήμοι οι οποίοι άφησαν τους συμβασιούχους να δικαιωθούν, δεν προχώρησαν στα εφετεία, ενώ είχαν το δικαίωμα και νομίζω ότι μόνο οι ΟΤΑ ήταν που εξαιρέθηκαν από αυτή τη διαδικασία, προκειμένου να κρατήσουν οι εργαζόμενοι συμβασιούχοι τις θέσεις τους. Ναι. Παρόλο που είναι μονίμως σε μία ομοιρία οι συμβασιούχοι, κατ' ομολογίαν όλων. Αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα. Και είναι ένα ζήτημα το οποίο το αναδείξαμε σε όλους τους δήμους. Ένα ζήτημα πρώτης γραμμής. Να κάνω μια μικρή παρένθεση και να πω ότι οι εργαζόμενοι στην τοπική διοίκηση, είτε αφορά τους δήμους είτε τις υπηρεσίες της περιφέρειας, είναι στο επίκεντρο του ενδιαφέροντός μας, από την άποψη ότι είναι και αυτοί οι οποίοι πολλές φορές κρατάνε αυτή την πόλη όρθια, είναι αυτοί οι οποίοι παρέχουν χρήσιμες υπηρεσίες, έτσι, προς τους πολίτες γενικότερα, άρα χρειάζονται στήριξη και στελέχωση αυτές οι υπηρεσίες. Για παράδειγμα, υπάρχει ένα περιβαλλοντικό εργαστήριο στην περιφέρεια, το οποίο δεν μπορεί να στελεχωθεί. Και με αφορμή αυτή την υποστελέχωση, ετοιμάζεται να δοθεί πακέτο, για παράδειγμα, ο έλεγχος των βιολογικών καθαρισμών σε ιδιωτικές εταιρείες. Ενώ υπάρχουν συνάδελφοι, ας πούμε, γιατί είναι και το αντικείμενό μου, μηχανικοί, οι οποίοι είτε είναι άνεργοι, είτε έτερο απασχολούνται, είτε υποαπασχολούνται, άνθρωποι με όρεξη. Επειδή δεν μπορούν να γίνουν προσλήψεις, λέει. Ακριβώς. Ναι. Ναι. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει και με τους συμβασιούχους. Ομοιρία, να το πούμε, καμιά φορά και οι λέξεις δεν μπορούν να περιγράψουν αυτό το οποίο ζουν πολλοί άνθρωποι. Δηλαδή, αυτή την αγωνία ότι σε 2, σε 4, σε 6 μήνες δεν θα έχω δουλειά. Και οπωσδήποτε το ελάχιστο. Ο ιδιώτης όμως εργαζόμενος θα πάρει, κύριε Βραμαπούλε. Και ναι, το πακέτο που λέτε εσείς, κάποιοι θα απασχοληθούν. Και ο ιδιώτης εργαζόμενος θα πάρει, αλλά στα ζητήματα του ελέγχου, για παράδειγμα, της ποιότητας του νερού ή στο περιβαλλοντικό αποτύπωμα μιας εγκατάστασης, καλά είναι να γίνεται από έναν δημόσιο φορέα. Έτσι, γιατί όταν παρέχει μια υπηρεσία υπηρεσίες σε μια άλλη, ουσιαστικά είναι πελάτης της. Αυτό θέλω να πω. Δηλαδή, αφορά και τον ίδιο τον ελεκτικό μηχανισμό. Και όσον αφορά για τις εταιρείες, οι οποίες φυσικά και έτσι γίνονται τα πράγματα, δίνονται έργα, δίνονται εργολαβίες. Εκείνα, με αφορμή και τη συζήτησή μας και επειδή γνωρίζω και την κατάσταση, να πω, υπάρχουν συνάδελφοι μηχανικοί οι οποίοι εργάζονται με 500 και με 600 ευρώ, έτσι, χωρίς να θέλω να διαχωρίσω, αλλά καταλαβαίνετε την απόσταση που υπάρχει ανάμεσα στις προσδοκίες τους, την προσπάθεια που κάναν, στα λεφτά που δώσαν είτε αυτοί είτε οι γονείς τους, για να σπουδάσουν και στο τι απολαμβάνουν. Απέναντι και στην επιστήμη τους, την ίδια απλά. Και είναι εταιρείες οι οποίες παίρνουν δημόσια έργα, έτσι, παίρνουν έργα από την περιφέρεια, παίρνουν έργα από τους δήμους. Θα κάνουμε διαφημιστικό διάλειμμα και θα συνεχίσουμε σε λίγα λεπτά τη συζήτησή μας. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο μετά τις διαφημίσεις.